Καλημέρα. Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020, η μεγάλη Δευτέρα του 2020, η οποία είναι καραντινάτη. Ε, για μας είναι η πέμπτη Δευτέρα που είμαστε στο σπίτι, δεν ξέρω για σας ποια είναι. Καλή δύναμη σε όλους. Το πρωινό μας vlog σήμερα είναι θεωρητικό. Το έχω γυρίσει από πριν εδώ στον υπολογιστή, τώρα που έχω βρει την ευκολία με το μικρόφωνο που το προσαρτώ στον υπολογιστή και έχει καλό ήχο. Και ε, διάλεξα για σήμερα ένα θέμα θεωρητικό. Διαφορά μεταξύ παθητικής και ενεργητικής επιθετικότητας. Την παρασκευή που μας πέρασε, είχαμε ένα βλογ το οποίο σήκωσε πολλές συζητήσει Εκείνο που ήταν η ιστορία μιας κυρίας η οποία λέει ότι ο άντρα μου μου αποκάλυψε ότι βρήκε τον έρωτα της ζωής του, αλλά εγώ, ε, αλλά εγώ δεν τον άφησα να φύγει το οποίο ήρθε σε συνδυασμό μαζί με το vlog της Πέμπτης το βράδυ, το οποίο είχε τον τίτλο «Δεν μ' αγάπησα ποτέ», η ιστορία της φίλης, η οποία παντρεύτηκε δύο φορές και τις δύο φορές με κατάλληλους για την ίδια άνδρες. Ε, θυμάστε τα vlog, Παρασκευή βράδυ, 9 Απριλίου, ε, Πέμπτη βράδυ, 9 Απριλίου, το «Δεν μ' αγάπησα ποτέ» και Παρασκευή ε, πρωί, το ο άντρα μου αποκάλυψε ότι βρήκε ε, τον άντρα ζωή του, αλλά εγώ δεν τον άφησα να φύγει. Αυτά τα δύο vlogs έκαναν πάρα πολύ αίσθηση. Και πιστέψτε με, δεν έκαναν μόνο σε εσά αίσθηση, έκαναν και σε μένα αίσθηση. Και όταν διάβαζα τι επιστολέ για να ετοιμάσω τα vlog, αλλά και την ώρα που έφτιαχνα το vlog, και νομίζω το είδατε κι εσεί ότι ήμουν καταπονημένη. και μάλιστα η φίλη που έστειλε την επιστολή την Πέμπτη το βράδυ μου έστειλε ένα ευχαριστήριο mail και μου λέει συγγνώμη που σε κούρασα. Γιατί σε παγάπη μου, όχι, δεν είσαι εσύ που με κούρασε. Η ζωή σε έχει κουράσει εσένα. Και έτσι, εξ αφορμή αυτών των δύο βλόγ, θέλω να μιλήσω σήμερα για την παθητική επιθετικότητα, η οποία μα κρατά καθυλωμένου σε αρρωστημένε καταστάσει, αναπαράγοντα το φαύλο κύκλο τη παθητική ενεργητική επιθετικότητα, ενισχύοντα τη μιζέρια, τη θυματοποίηση, την αυτολύπηση και τη συνεξάρτηση. Τι σημαίνει ενεργητική επιθετικότητα. Ενεργητική επιθετικότητα σημαίνει να θυμώνω και να το δείχνω ότι θυμώνω. Δηλαδή να σου λέω με έχεις νευριάσει με αυτό που έκανες. Να, να ανοίγω το στόμα μου και να λέω ξεκάθαρα ότι με έχει ενοχλήσει κάτι ή κάποιος, τι ακριβώς με έχει ενοχλήσει, πώς με έχει ενοχλήσει και να λέω στον άλλον μπροστά στα μάτια του αυτό που νιώθω και αυτό που σκέφτομαι για τον ίδιο εκείνη την ώρα και στην ουσία να κάνω καυγά. Αυτό είναι η ενεργητική ψυχολογική επιθετικότητα. Ενεργητική επιθετικότητα είναι και το να χτυπήσει τον άλλο, ενεργητική επιθετικότητα είναι και το να σκοτώσει τον άλλο. Όμω, για σκοπού αυτού του βλκ, το οποίο έχει να κάνει με τι σχέσει μεταξύ των ανθρώπων, σχέσει μεταξύ ανθρώπων και σχέσει ανθρώπων με τον εαυτό, εαυτό του, θα μείνουμε στη ψυχολογική βία. Άρα ενεργητική ψυχολογική βία είναι όταν έρχομαι και σου λέω μπροστά στα μούτρα σου ότι με ενοχλείς, ότι με νευριάζεις, ότι με, έχει έχεις στεναχωρήσει αυτό που έκανες, υψώνω τον τόνο της φωνής μου και δείχνω ξεκάθαρα ότι είμαι ενοχλημένο ή ότι είμαι ενοχλημένη μαζί σου. Αυτή είναι η ενεργητική επιθετικότητα, την οποία πάρα πολλοί από εμά έχουμε μάθει να τη φοβόμαστε και επειδή έχουμε μεγαλώσει σε σπίτια που οι γονεί μα απέφευγαν επιμελώ να τσακωθούν μπροστά μα, και δεν είχαμε καθόλου το παράδειγμα ενό υγιού καυγά, γιατί υπάρχει και ο υγιής σκαυγάς βεβαίως, υπάρχει, και σχέση χωρίς καυγά δεν είναι σχέση, δηλαδή αν ακούτε ένα ζευγάρι να σας λέει εμείς δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ, τότε είναι πάρα πολύ πιθανόν η σχέση τους είτε να είναι νεκρή είτε να είναι εξαιρετικά επιφανειακή. Δεν γίνεται να είσαι μαζί με έναν άνθρωπο και να μην τσακωθεί. Ο καυγάς, η έκφραση της ενεργητικής ψυχολογικής επιθετικότητας, είναι ο τρόπος που έχει ο ψυχοσωματικός μας οργανισμός για να εκτονώνεται από τα αρνητικά συναισθήματα που προκαλούνται μέσα από την τριβή της σχέσης και για να βελτιώνει τις σχέσεις. Η κοινωνία μας όμως, η θρησκεία μας ίσως, αν και θα έλεγα η, η, η ερμηνεία της θρησκείας η, η πολύ συντηρητική, γιατί αν πιάσει κάποιος την Καινή Διαθήκη και διαβάσει για παράδειγμα για τον Χριστό που πήγε στον νότο Σολομώντα και πήρε το μαστίγιο και έδιωξε του εμπόρους, Εκεί μιλάμε για μια ενεργητική ψυχολογική επιθετικότητα. Δηλαδή έδειξε έντονα ότι τον ενόχλησε, ότι τον ενοχλούσε, ότι στον οίκο του πατέρα του, στον οίκο του πατρός του οι έμποροι ε, 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 βρώμιζαν την κατάσταση γιατί πουλούσαν πράγματα εκεί που ήταν χώρο ε, ε, Άρα αν δει κάποιο τα ιερά κείμενα και διαβάσει κάποιο ειδικά αυτά τα Ευαγγέλια που αναφέρονται στη δράση του Χριστού, θα δει ότι ο Χριστό ήταν ίσω. Ο Χριστό ω ιστορική προσωπικότητα, ω προσωπικότητα η οποία περιγράφεται μέσα από τα Ευαγγέλια. Ήταν ίσιο άνθρωπο. Το ενοχλούσε κάτι, σου λέγε, με ενοχλεί. Ή ίσιο θεάνθρωπο. Είναι θέμα πίστη το ότι ήταν ο Χριστό άνθρωπο ή θεάνθρωπο. Λοιπόν, ε, έχουμε μεγαλώσει ε, είτε ε, κατευθείαν, είτε μέσω παραδείγματος, δεν είναι καλό να θυμώνεις, δεν είναι καλό να φωνάζεις, δεν είναι καλό να εψώνεις τον τόνο της φωνή σου, μία καλή κοπέλα δεν φωνάζει, ένας, ένας καλός άνδρας δεν φωνάζει, οπότε έχουμε μάθει να καταπίνουμε τα αρνητικά μας συναισθήματα, να τρώμε στην ουσία τα αρνητικά μας συναισθήματα και να εκφράζουμε τη λεγόμενη παθητική επιθετικότητα. Τι σημαίνει η παθητική επιθετικότητα, σημαίνει να με ενοχλεί κάτι, να είμαι θυμωμένο ή θυμωμένη ή νευριασμένη με κάτι, αλλά να μην το λέω, να μην το εκφράζω, να το κρατάω μέσα μου και κρατώντας το μέσα μου αυτό να αποκτάει ζωή από μόνο του και στην ουσία να με καταβάλει. Και αυτό μην καταβάλει μόνο εμένα αυτό το αρνητικό συνέστημα που αρνούμε, αλλά να καταβάλει και τη σχέση μου. Παθητική επιθετικότητα είναι να κρατάω μούτρα. Παθητική επιθετικότητα είναι να μην μιλάω στον άλλο, το λεγόμενο stonewalling. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο Ψυχολογικό Πόλεμο, υπάρχουν πολλά παραδείγματα παθητική επιθετικότητα. Το να σου μιλάει ο άλλο και να μην το απαντά, το να έχει κατεβασμένα τα μούτρα σου και να δίνει μια μιζέρια στο περιβάλλον, το να. Έχει αποδοκιμαστικό ύφο, αλλά όταν σε ρωτάει τι έχει, να λέει Δεν έχω τίποτα, δεν έχω τίποτα. Μια άρνηση ότι έχει κάτι ενώ στην ουσία έχει κλπ. Και 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 τι γίνεται με την παθητική επιθετικότητα. Όταν είμαι παθητικά επιθετικό, όπω παθητικά επιθετικέ ήταν και οι γυναίκε στι ιστορίε που έχουμε διαβάσει, όταν είμαι παθητικά επιθετικό, όταν κάτι με ενοχλεί, αλλά δεν το εκφράζω ελεύθερα και άνοιχτα, αυτό σημαίνει ότι θα καταλήξω να είμαι γκρινιάρη, συγκρινιάρα, να είμαι μουτρωμένο ή μουτρωμένη, να είμαι δύσκολο άνθρωπο για να συμβιώσει ο άλλο μαζί του και θα καταλήξω να χάσω το δίκιο μου. Γιατί όσο κρατάμε μέσα μα αρνητικά συναισθήματα, επειδή τα συναισθήματα δεν μπορούμε να τα μηδενίσουμε, δεν μπορούμε να τα διώξουμε, πρέπει να τα βιώσουμε τα συναισθήματα για να εκτονωθούν, κρατώντα τα μέσα μα, αυτά μα χαλάνε και την ψυχική και τη σωματική μα υγεία και μα χαλάνε και τη διάθεση. Και ένα άνθρωπο που έχει χάλια διάθεση είναι η χειρότερη παρέα. Οπότε, μια γυναίκα που έχει παράπονα με τον άνδρα τη, αλλά κρατάει μούτρα και δεν του λέει: Ξέρει, Έχω ψάξει το κινητό σου και έχω βρει ότι μιλά με την κόμενα. Ή με ενοχλεί αυτό που μου είπε και δεν συμφωνώ με αυτό. Διαφωνώ με το ένα, διαφωνώ με το άλλο. Μια γυναίκα που δεν τα κάνει όλα αυτά, αντιθέτω είναι μουτρωμένη. Δεν λέει τα παράπονά τη, οπότε δεν μπορεί να βρει και το δίκαιο τη και γίνεται και από πάνω φτέχτρα επειδή έχει κακή διάθεση. Και δεν είναι μόνο γυναίκε που έχουν παθητική επιθετικότητα, υπάρχουν και πολλοί άνδρε που έχουν παθητική επιθετικότητα, οι οποίοι επίση χάνουν το δίκαιο του. Γιατί όταν ανοίξει το στόμα σου, το χρυσό σου και πει το παράπονό σου, δίνει ευκαιρία στον άλλο να μάθει τι σε ενοχλεί εσένα, να καταλάβει ότι α, τη γυναίκα μου την ενοχλεί αυτό, α, τον άνδρα μου τον ενοχλεί αυτό. Και είτε να κάνει κάτι για να το αλλάξει, είτε να τσακωθεί μαζί σου και μέσα από τον καυγά να βγει ένα υγιές αποτέλεσμα. Οι υγιείς καυγάδες βγάζουν υγιή αποτελέσματα. Πώς είναι ένας υγιής καυγάς? Είναι ένας καυγάς που και οι δύο έχουν ενεργητική επιθετικότητα. Που σου λέω, αυτό που κάνεις με ενοχλεί. Ε, γιατί σε ενοχλεί, νομίζω πως με ενοχλεί για αυτό το λόγο ή τον άλλο λόγο. Έλα να συζητήσουμε μαζί γιατί με ενοχλεί. Υγιής καυγάς είναι ο καυγά τον οποίο φωνάζει ο ένας, φωνάζει και ο άλλος. Λέει τα παράπονα του ένα, λέει τα παράπονα του κι άλλο. Η γη ε, καυγά είναι αυτό στον οποίο ανοίγουμε τα χαλιά να τα αερίσουμε και παίρνουμε τη σκούπα και σκουπίζουμε όλα τα σκουπίδια που είναι κάτω από τα χαλιά. Οι γη καυγάδε ανοίγουν, ορίζονται σε μια σχέση. Είτε για να διορθωθεί και να στερεωθεί σε γερά θεμέλια, είτε για να πάψει να υπάρχει και να πάψει να είναι απόστημα και καρκίνο στη ζωή των ανθρώπων. Ε, όταν εκφράζουμε παθητική επιθετικότητα, καθυλωνόμαστε σε αρρωστημένες καταστάσεις. Δεν μας βοηθάει η παθητική επιθετικότητα να απελευθερωθούμε. Αντιθέτως, μας ε, υποδουλώνει ακόμη περισσότερο. Ε, όταν εκφράζουμε παθητική επιθετικότητα και όχι ενεργητική επιθετικότητα, νιώθουμε μίζερη και εμείς, αλλά και το περιβάλλον μας. Επίσης, νιώθουμε θύματα... Αρχίζουμε να έχουμε αυτολύπηση, δηλαδή λυπούμαστε τον ίδιο τον εαυτό μας και στην ουσία είμαστε συνεξαρτώμενοι. Θέλει μαντιά και λεβεντιά και κότσια να είσαι ενεργητικά επιθετικός, λεχτικά και ψυχολογικά ενεργητικά επιθετικός, όχι σωματικά, ξαναλέω. Να λες τα παράπονά σου την ώρα που τα νιώθεις, λίγο καιρό μετά, να μην τα κρατάς μέσα σου να λε τον άλλον στην άλλη να αυτό που κάνει μου σπάει τα νεύρα. Δεν θέλω να το κάνει αυτό. Είμαι ενόχλησε. Είμαι στενοχωρημένη μαζί σου. Είμαι στενοχωρημένο μαζί σου. Είμαι θυμωμένη μαζί σου. Είμαι θυμωμένο μαζί σου. Να υψώσει τον τόνο τη φωνή σου. Να καυγαδίσει. Δεν είναι κακό να καυγαδίσει ένα ζευγάρι. Ίσα ίσα τα ζευγάρια που δεν καυγαδίζουν ποτέ, όπω είχα πει και προηγουμένω, πολύ πιθανό να έχουν νεκρή σχέση να μην έχουν καθόλου σχέση. Μόνο άνθρωποι που δεν συνδέονται δεν θα καυγαδίσουν. Δεν μπορείς να βρεις έναν άνθρωπο που να είναι 100% ταιριαστό με έναν άλλον άνθρωπο και να ζουν αρμονικά μαζί χωρίς καμιά διαφωνία, χωρίς κανένα καβγά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε κερδίζει κανεί το δίκιο του με το να σιωπά και να καταπίνει, να σομπίνει που λένε στην Κυπριακή. Καταπίνω. Τα, Τα καταπίνω μέσα μου. Εσωπίνει, σομπίνω. Οι άνθρωποι που καταπίνουν τα αρνητικά του συναισθήματα, οι άνθρωποι που δεν παραδέχονται στον ίδιο του τον εαυτό τα αρνητικά του συναισθήματα, αυτοί οι άνθρωποι καταδικάζουν τον εαυτό του και τη σχέση του και το γάμο του και τα παιδιά του και τον την σύντροφο του σε αιώνια ή πολύχρονη μιζέρια. Έξω η μιζέρια από τη ζωή μα. Μα ενοχλεί κάτι, ανοίγουμε το ευλογημένο το στόμα μα και το λέμε. Είναι Μεγάλη Δευτέρα διαφορετικά. Θα έλεγα ανοίγουμε το ξηρό μα και το λέμε, αλλά λέω. Το ευλογημένο το στόμα μα και το λέμε. Μιλάμε ανοιχτά. Διεκδικούμε τα δικαιώματα μα. Σκάζουμε και λίγο να ακούσουμε και τον άλλον που διεκδικεί τα δικά του δικαιώματα. Αλλά πρέπει κι άλλο να φωνάζει. Όταν βλέπει δυο και φωνάζει μόνο ένα και ο άλλο δεν φωνάζει, σημαίνει υπάρχει μια ανισομέρεια εκεί πέρα. Σημαίνει ότι ο ένα κάνει την παθητική επιθετικότητα και ο άλλο την ενεργητική. Και οι δυο πρέπει να φωνάζουν. Και οι δυο πρέπει να συζητούν. Και οι δυο πρέπει να διαφωνούν. Και οι δυο πρέπει να λογομαχούν. Θα μου πείτε πόσο συχνά χρειάζεται να τσακωθεί ένα ζευγάρι. Θα έλεγα ότι τουλάχιστον μια φορά το μήνα είναι normal να υπάρξει ένα καυγά. Δεν είναι ανάγκη να είναι καυγά μεγατόνων. Είναι μικρό καυγά, μια μικρή διαφωνία. Εντάξει, αν έχει όμω μέσα στο ζευγάρι σου έναν ή και οι δύο, αν είστε ψυχοσυναισθηματικά ανώριμοι και καταπίνετε, σομπίνετε συνεχώ τα συναισθήματα σα και δεν εκφράζεστε ανοιχτά, μπορεί να έχει και πιο συχνά καυγάδε. Μπορεί να έχει και κάθε κάθε τρίτη μέρα καυγά και κάθε δεύτερη μέρα καυγά. Εκεί είναι ανησυχητικό γιατί οι πολλοί καυγάδε, οι συχνοί και έντονοι καυγάδε κουράζουν τη σχέση, κουράζουν του ανθρώπου και δεν είναι δημιουργικοί. Γιατί ο δημιουργικό καυγά σου ανοίγει ένα δρόμο. Μετά που κάνει ένα δημιουργικό καυγά, καταλαβαίνει πέντε πράγματα για τον εαυτό σου, για τη σχέση σου και για τον την σύντροφο σου, ανασένει και. Σου έρχεται μια αισιοδοξία ότι το βρήκαμε το πρόβλημα, το βγάλαμε, το αερίσαμε, το επιλύσαμε και έχουμε μέλλον καλό. Όταν όμω είναι καυγά άδιέξοδο, στον οποίο φωνάζει μόνο ένα και ο άλλο κρατάει μούτρα, ή φωνάζει μόνο ένα και ο άλλο κλαίει, ή φωνάζει ο ένα και ο άλλο κοιτάει με επικριτικό βλέμμα, και σταματάει ο καυγά γιατί οι άνθρωποι έχουν κουραστεί από την πολλή ώρα που καυγαδίζουν, όχι γιατί επειδή έχουν φτάσει σε μια κορύφωση του καυγά και σε μια επίλυση του προβλήματος, δεν έχουν φτάσει στην κάθαρση, δηλαδή την, κάθα, την κάθαρση όπως ήταν στην αρχαία ελληνική τραγωδία εκεί που ήταν η λύση του θέματος, αυτοί οι καυγάδε δημιουργούν προβλήματα και δεν είναι υγιεί καυγάδε. Ενεργητική επιθετικότητα, υγιείς καυγά, όσο πιο γρήγορα εκφράζουμε το θυμό μα, τόσο λιγότερο, λιγότερο έντονο θα είναι. Όσο πιο γρήγορα εκφράζουμε τα αρνητικά μα συναισθήματα, τόσο πιο εύκολα θα μπορούμε να τα επεξεργαστούμε με τον σύντροφο μα, με τη σύντροφο μα ή με τον ψυχολόγο μα ή με την ψυχολόγο μα, εάν είμαστε σε ψυχοθεραπεία. Και γενικά είναι ιδιαίτερα ψυχοφθόρο να μα ενοχλούν πράγματα, να έχουμε μέσα στο μυαλό μα προβληματισμού, να έχουμε καχυποψίε, να έχουμε έγνοιε για το τέρι μα και να μην ανοίγουμε το στόμα να μιλήσουμε γι' αυτό. Ψηφίζουμε ενεργητική επιθετικότητα. Προσπαθούμε να διώξουμε από τη ζωή μα πλήρω την παθητική και επιθετικότητα. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι η απόψη μου. Καλημέρα σε όλου και καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή ανάσταση να έχουμε και κυριολεκτικά και μεταφορικά και με όλου του τρόπου. Φιλιά.